Εγώ ούτε έχω αυτοπροταθεί για τίποτα στη ζωή μου, ούτε εν πάση περιπτώσει έχω διεκδικήσει κάτι. Το όλο θέμα ξεκίνησε από μία ερώτηση ενός συναδέλφου δημοσιογράφου, που είπε το αυτονόητο. Με ρώτησε αν μου προταθεί, τι θα έκανα. Και είπα την αυτονόητη απάντηση ότι προφανώς σε καμία δυσκολία στην παράταξη στην οποία μεγάλωσα και γεννήθηκα και έδωσα μάχες, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ να δώσω μια δύσκολη μάχη. Το ερώτημα είναι φυσικά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ταγκό. Πρέπει να το θέλουν και οι δύο. Τώρα, με ρωτάτε με το χέρι στην καρδιά, αν αγαπώ την πόλη μου, προφανώς. Εδώ ζω, εδώ δραστηριοποιούμε, είναι η πόλη που μεγάλωσα. Είναι θέματα τα οποία με αφορούν, είναι ζητήματα αυτό τα οποία είναι έχουν να κάνουν. Λέτε. Είναι μισό ναι. Δεν είναι μισό. Όχι, είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Λέτε ότι εγώ, ναι, θέλω. Θα έλεγα ένα μεγάλο ναι, βέβαια. Γιατί μπορώ να προσφέρω σε αυτό το χώρο αν το κόμμα μου. Όχι, σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Αγαπώ την Αθήνα. Μάλιστα. Θα ήθελα να αλλάξω την Αθήνα στο μέτρο που μπορώ με τις μικρές μου δυνάμεις να συμβάλλω σε μια προσπάθεια. Από εκεί και έπειτα, αυτό δεν έχει να κάνει όμως με το ξαφνικά. Θέλω σ' όνει και καλά να είμαι υποψήφιος. Κάτσε, είσαι καινούργιος εσύ, δεν ξέρεις το Σπυρόπουλο. Κάτσε τώρα, μιλάμε για πακέτο. Έχει διατελέσει και εκπρόσωπο. Κάτσε, μισό λεπτό. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ από τον κύριο Σπυρόπουλο. Για να απαντάτε έτσι, αυτό σημαίνει ότι ήδη κάποιες συζητήσεις μπορεί να έχουν γίνει. Εγώ δεν περιμένω σήμερα να μου τις επιβεβαιώσετε τις συζητήσεις. Κάποιες συζητήσεις έχουν γίνει, κύριε Σπυρόπουλο. Εγώ σας λέω.